Νομίζω ότι ξεκινήσαμε πολύ κρύα το παιχνίδι τρώγοντας ένα γκολ στο 4ο λεπτό. Μείναμε πίσω στο σκορ. Από εκεί και πέρα, παίζοντας με μια καλή ομάδα όπως είναι τα Σούμενα, και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα αυτή για τη νίκη της. Προσπαθήσαμε να ξαναμπούμε πάλι στο παιχνίδι όσον αφορά τη διακύμαση του σκορ. Από εκεί και πέρα, δεχτήκαμε και ένα δεύτερο γκολ, και αυτό πάλι από λάθος τοποθετήσεις στο δικό μας παιχτό. Σίγουρα η κρίσιμη στιγμή ήταν το σημείο του πέναλτι, το οποίο εμείς δεν ευτυχήσαμε να το κάνουμε γκολ. Από εκεί και πέρα, να μπορούσαμε να ξαναμπούμε στο παιχνίδι και να υπήρχε μεγαλύτερη πίεση στην ομάδα του Σουρμπαίνου για το δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα του Σουρμπαίνου διαχειρίστηκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι, όπως και εμείς νομίζω ότι μπήκαμε καλά. Έγινε ένα ωραίο μάτς και σίγουρα κέρδισε ο καλύτερος σήμερα. Και έγινε και μια απέκρουση φοβερή του Λύρου. Εκείνη το σημείο ήταν και αυτό. Αυτά είναι όλα μέσα στο παιχνίδι, ναι, όντως. Αλλά από εκεί και πέρα όλοι παίζουν, 11 αυτοί, 11 και εμείς. Ήταν καλύτεροι σήμερα, κερδίσαν δίκαια και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Εμείς έχουμε μπροστά μας στη συνέχεια να κοιτάξουμε, να φτιάξουμε τα όποια προβλήματα έχουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και από την αρχή γενομένως την επόμενη αγωνιστική. Καλή συνέχεια, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ.